Φίλες και φίλοι, νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένη σήμερα γιατί η εκπομπή μας μετά τις 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ της ταινίας του Λάνθιμου έφτασε στον κολοφόνα της δόξας της. Τις μισές ανομαλίες του Pure Things από εμάς τις είδε. Ζήνα μου, θα σηκωνόμουν όρθιος να σε χειροκροτήσω, αλλά ο γιατρός μου είπε να μην ταλαιπωρούμε. Πονάει εδώ και τρεις μέρες ο λαιμός μου. Να το προσέξει, Μανολιό μου, για να βρει και λαιμό σε σένα ο ιός, φαντάσου πόσο επιθετικός είναι. Ζήνα, θα πω τούτο μόνο. Καλό τη διοίκηση του Σταρ να το σκεφτεί και να σου δώσει και μια τρίτη εκπομπή. Εκτός από το μεσημέρι και το βράδυ, να κάνει και μια το πρωί έτσι πάνω στην τρέλα. Μα τι είμαι, βρε Μανώλη μου, για να έχω τριλογία ταινία του Κισλόφσκι. Αντιβίωση των 500, Ζήνα μου, για να πιάσει η αγωγή. Πρέπει να παίρνουμε τη δόση σου πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Έλα, σταμάτα. Με κάνεις και κοκκινίζω. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπαιδευτική τηλεόραση με ένα ακόμη θέμα που φλερτάρει με το Πούλιτζερ. Ας υποδεχτούμε τη Λόλα. Καλησπέρα σας, κυρία Κουτσελίνη μου. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για να καταρριφθεί ο μύθος ότι η Ελλάδα δεν βγάζει εργατικά χέρια. Τι εργάτρια είστε, Λόλα? Σεξεργάτρια. Τέταρτη δέσμη ήταν αυτό? Δεν το γνωρίζω, αλλά ένας φίλος μου λέει ότι είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Έτσι είναι, κύριε Μανώλη μου. Εγώ βγάζω βασικό μισθό όργανο παίκτη του Ερυθρού Σταυρού. Μόνο και μόνο από το Μαλούφαν Πακ. Είναι αυτό, Λόλα μου, η πιο φημισμένη παροχή μου. Έρχεσαι, πιάνεσαι από τη μαλότρεχα του ποδιού μου και σε γυρίζω γύρω-γύρω σαν τη ρόδα του Αλούφαν Πάρκ. Εγώ δεν ξέρω, αλλά ένας άλλος φίλος μου λέει ότι αυτό κοστίζει 150 ευρώ περιστροφή. Ναι, τόσο πάει, κύριε Μανώλη μου. Και 200 ευρώ εάν μετά την περιστροφή θες να σου κόψω και να βόλ πλανέ σαν τη Ζητάν στο τελικό με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Έτσι, για να σε καρφώσω στο γάμα. Ναι. Απλώς να μας αναφέρεις τους τίτλους. Στους τίτλους τέλους, ναι. Έγινε, αγόρι μου, έλα, γεια σου, Γιώργο. Τι δίνει, Ζήνα μου, εκεί? Την υπόθεση της νέας ταινίας του Λάνθιμου. Ζήνα μου, ένας άλλος φίλος μου λέει ότι με 400 ευρώ η Λόλα σε αφήνει να πάρεις μέρος και στη δοκιμασία Carnation. Τι είναι αυτό, Λόλα μου? Το νούμερο ένα σεξ game στην Ελλάδα, κύρια Κουτσελίνη μου. Οι 4 γκλούτων απαγάγουν τη Λόλα. Και εσύ τρέχεις και προσπαθείς να γίνεις ο Carnation και να την ελευθερώσεις. Και πώς τελειώνει? Δεν τελειώνει. Αυτή είναι στη μια του. Γιατί, τι πρέπει να γίνει για να απελευθερώσεις τη Λόλα? Πρέπει να πληρώσεις 60.000 ευρώ λίτρα στους γκλούτων. Δεν τους το λέμε από την αρχή, εκείνη την ώρα το μαθαίνουν. Εγώ πάντως έχω ένα άλλο φίλο μου που τα πλήρωσε. Μαύρε Μανώλη μου, πια φίλους έχεις ή το cast των 50 αποχρώσεων του γκρι? Δεσποινίζεις, Λόλα, ένας φίλος μου από το χωριό, δεν το ξέρετε, ρωτάει τι ώρες δουλεύετε απόψε. Όπως πάντα, 12 με 2 θα δουλέψω κανονικά, παρότι είμαι στο Μόναχο από το πρωί. Δεν είσαι, Λόλα μου, με κάνεις και ανησυχώ, αφού είσαι εδώ τώρα μαζί μου. Α, ξέχασα να σας πω, όταν λείπω βάζει deep fake και με αντικαθιστά ο κασκαντέρ μου. Ο ανάργυρος. Τσα! Ναι, αλλά μου βάζεις δύσκολο τώρα, Λόλα. Θα σε μαλώσω. Σε ποιο να δώσω τώρα την υπόθεση? Στο Λάνθιμο ή στον Τίτο Μπράς? Ζήνα μου! Τρέξε γρήγορα, σε παρακαλώ! Γίνεται ένα επικό τρομερό μαδομ***α Twitter! Μαδομ***α το Twitter! Φίλες και φίλοι, ειλικρινά δεν ξέρω εάν σας αξίζω. Παράγω περισσότερη ποιότητα από όσοι μπορείτε να καταναλώσετε. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα με μια αυτοβιογραφική εκπομπή αφιερωμένη στη ζωή και το έργο των 12 φίλων του Μανώλη Σφακιανάκη. Καλό σας βράδυ. Μαδομ***το Twitter.